Σήμερα όμως μιλάμε για το Creed 3, οπότε... Μισό λεπτάκι. Έκανα γυμναστική για 2 μήνες τώρα. Ρε τι ζούμε ρε, τι μηνάρα είναι αυτός ο Μάρτιος ο φετινός. Μιλάμε, θέλω να κατασκηνώσω μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, είναι πάμπολα. Πρώτο ερώτημα. Το Γοργόν και Χάρη έχει ή όποιος γιάζεται σκοντάφτη. Δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση τι από τα δύο μας συμφέρει να διαλέξουμε. Επίσης, στο σημερινό επεισόδιο θα πατήσουμε σε ένα ακόμη ερώτημα. Φρεσκάδα ή εμπειρία. Όπως λοιπόν θα καταλάβατε και από την περιγραφή αυτού του βίντεο, γιατί δεν είστε και τίποτα κορόιδα, σήμερα θα μιλήσουμε χωρίς spoilers, το τονίζω, για την τρίτη ταινία Creed. Οπότε λέω να μην καθυστερούμε άλλο. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια στην παρέα μας, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην κάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν, και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Ξεκινάμε! I spent the last 7 years of my life. Living out my wildest dreams. Για αρχή, να πω πως ο Θωμάς σε ένα παλαιότερο βίντεο είχε πει ο Michael B. Jordan δεν θα πρωταγωνιστεί μόνο, αλλά θα κάνει και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Βέβαια, αυτό κάποιοι ρε παιδί μου μπορεί να μην το δουν και τόσο θετικά. Όπως και να το κάνεις, ακούγεται ρε παιδί μου λίγο ρυψοκίνδυνο. Και ήταν όντως ρυψοκίνδυνη η κίνηση του Michael B. Jordan να σκηνοθετήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του μια τόσο μεγάλη ταινία. Μια προσπάθεια, παιδιά, που όπως είχα πει και σε αυτό το βίντεο που σας έδειξα, την εκτίμησα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι συνδεύτηκε και με απόλυτη επιτυχία. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν 2 κατηγορίες σκηνοθετών. Υπάρχουν αυτοί που ξεκινάνε από χαμηλά και σιγά σιγά καταφέρνουν να πάρουν, ρε παιδί μου, μεγάλες ταινίες και να τις σκηνοθετήσουν. Και υπάρχουν και οι παλιοί ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν ήδη μεγάλο όνομα και έχουν ήδη τα κονέ και μπορούν πολύ πιο εύκολα να φτάσουν στα μεγάλα budget, στις μεγάλες εταιρείες και στις μεγάλες ταινίες. Και επειδή πολύ καταλαβαίνετε προς τα που το πάω, δεν λέω ρε παιδί μου ότι από τη δεύτερη κατηγορία οι σκηνοθέτες που βγαίνουν είναι όλοι για τα σκουπίδια. Αντιθέτως, από αυτή την κατηγορία έχουν βγει και κάποια διαμαντάκια, παραδείγματος χάρη είναι ο Clint Eastwood. Αλλά οι πιθανότητες να ψιλοείνει μάπα το σκηνοθετικό καρπούζι ή να ψιλοτρώγεται ρε παιδί μου, είναι περισσότερες σε αυτή την κατηγορία. Θα το αναπτύξουμε λίγο περισσότερο όμως αυτό το θέμα στο τέλος του βίντεο. Το Creed 3 ήταν ξεκάθαρο από τα trailers κιόλας ότι ήθελε πάρα πολύ να απογαλακτιστεί, να αποξενωθεί ρε παιδί μου από το πηγαίο franchise του Rocky. Το Creed 3 ήταν ξεκάθαρο από τα trailers κιόλας ότι ήθελε πάρα πολύ να αποσπαστεί από τον χαρακτήρα του Rocky Balboa. Μάλλον επειδή ο Sylvester Stallone έχει μεγαλώσει αρκετά πολύ ώστε να μπορεί ρε παιδί μου να ασχολείται με αυτό το project. Okay, το καταλαβαίνω, μη σας πω χρειαζότανε κιόλας. Αλλά όχι έτσι ρε παιδιά. Τουλάχιστον στην περίπτωση του Rocky, η ταινία δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου σε αυτόν. Πραγματικά έκανε σαν να μην υπάρχει. Με εξαίρεση μία αναφορά που έγινε σε έναν αγώνα του με τον Apollo Creed, που το ξέρουμε από τις παλιές ταινίες, και σε μία φράση που είπε ο Apollo Creed πριν ξεκινήσει έναν αγώνα, που ούτε καν τονίστηκε από πού προέρχεται. Με αποτέλεσμα η τρίτη ταινία Creed να σου βγάζει πιο πολύ ότι είναι κάτι σαν spin-off του franchise Creed παρά η συνέχεια του. Η ενασχόληση του Michael B. Jordan με τη σκηνοθεσία της ταινίας ήταν εμφανέστατη, και αυτό που μόλις είπα έχει 2 όψεις. Έχει μία θετική και μία αρνητική. Η θετική είναι πως ως φρέσκος σκηνοθέτης ο Michael B. Jordan φέρνει ρε παιδί μου μια πάρα πολύ όμορφη φρεσκάδα στην τρίτη ταινία Creed. Στην αρχή της τουλάχιστον έχει πολύ ωραία transition, έχει πολύ ωραίες γωνίες λήψης, έχει γρήγορο μοντάζ, πραγματάκια που τα εκτιμώ γενικά. Έβλεπες ρε παιδί μου πολύ συχνά ωραίες φρέσκες ιδεούλες και καταλάβαινες ότι αυτά τα βλέπει ένα νεανικό μάτι. Σίγουρα αυτά τα πράγματα, αυτές οι ιδεούλες δεν θα τις έφερνε στη μεγάλη οθόνη ένας γερόλικος σκηνοθέτης που έχει συνηθίσει να κάνει τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο στυλ. Η αρνητική όψη όμως τώρα πηγάζει ξεκάθαρα από την απειρία του Michael B. Jordan σε αυτόν τον τομέα, τουλάχιστον της σκηνοθεσίας. Γιατί πρώτον, σε ένα πολύ κομβικό σημείο της, στο σημείο ρε παιδί μου που σετάρει στην ουσία τον κακό της η ταινία, αφήνει πολύ μεγάλα ερωτηματικά στο θεατή. Ερωτηματικά βέβαια που απαντάει πιο μετά, αλλά για μένα καθυστερεί να το κάνει και μπερδεύει πολύ τα πράγματα, κάθε πράγμα στον καιρό του, όπως λένε και στο χωριό μου. Δεύτερον τώρα, υπήρχαν φορές που οι λήψεις που είχαν επιλεχθεί αναδείκνυαν πάρα πολύ όμορφα τη χορογραφία μάχης της εκάστοτε σκηνής,
Αλλά παιδιά, υπήρχαν και άλλες φορές που μου ερχόταν να γελάσω με τις επιλογές. Και το τρίτο και σημαντικότερο όλων, κυρίες και κύριοι, είναι πως η συγκεκριμένη ταινία έχει τεράστιο πρόβλημα ροής. Δεν έχει, ρε παιδί μου, ταινία μια στρωτή συνεχόμενη ροή. Άλλοτε πάει αργά, άλλοτε γκαζώνει, μετά ξαναπάει αργά και μετά προς το τέλος αρχίζει και γκαζώνει, πηγαίνει με τα όσα. Λες και κάποιος έβαλε, άσκησε βέτο, ρε παιδί μου, και είπε: να σας πω, μέχρι 2 ώρες θα πάει η ταινία, έτσι. Ούτε λεπτό παραπάνω. Ρε Μάικλ, ρε αγόρι μου. Και 2,5 ώρες θα ήταν η ταινιούλα σου. Δεν νομίζω να έχει και κανένας πρόβλημα, κάθε άλλο. Δεν γίνεται να μου σετάρεις πολύ ωραία το παρελθόν, να το μπλέκεις πάρα πολύ ωραία και να το συνδέεις με το παρόν, και μετά να ξεπετάς την τρίτη πράξη σου και κατ' επέκταση την κλιμάκωση της ταινίας σου. Αυτό είναι αυτογκολ. Και όχι απλό αυτογκολ, αυτογκολ καραμπινάτο. Πήρες την μπάλα και τράβηξες βολέ μέσα στο δικό σου τέρμα. Τι ωραία, ρε παιδιά, που σέταρε στην αρχή η ταινία το παρελθόν. Το σύνδεσε πολύ ωραία με το παρόν, μετά έκανε συνεχώς εναλλαγές μεταξύ παρόντος και παρελθόντος και ξαφνικά από το πουθενά άρχισε να τρέχει, να τα προλάβει όλα σε ένα τεταρτάκι, λες και είναι gamer σε net καφέ που του τελειώνει ο χρόνος. Πάρα πολύ κρίμα, γι' αυτό Μάικλ, αγόρι μου, έπρεπε πρώτα να καταπιαστείς με πιο μικρά project και σιγά σιγά να φτάσεις και στα μεγάλα. Και στην τελική δηλαδή, και που δεν είχες την εμπειρία, ρε παιδί μου, για να μπορέσεις να πιάσεις ένα τέτοιο μεγάλο project, εντάξει, είχες και 2 προηγούμενες ταινίες σαν μπούσουλα για να καταλάβεις πώς γίνεται σωστά. Τουλάχιστον στο θέμα ροής, έτσι. Και τι φάση με τα callbacks, ρε παιδιά, και μιλάω για ένα συγκεκριμένο δηλαδή. Για μια πάρα πολύ ωραία φράση που σύνδεσε το παρελθόν με το παρόν της ταινίας. Μια φράση που υπόθηκε μέσα στο ring. Μια φράση που την περίμενα πώς και πώς, παιδιά, να γίνει callback στο τέλος της ταινίας. Και η ταινία την ξέχασε εντελώς. Δεύτερο αυτό γκολ δηλαδή. Ειλικρινά, εκεί που περίμενα να ξαναυποθεί αυτή η φράση, το περίμενα, ρε παιδιά, ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι θα ξαναυποθεί και θα πάρω την κάθαρση που γούσταρα να πάρω εκείνη την ώρα. Αλτσχάιμερ. That's cute. Αλλά παιδιά, επειδή δεν μου αρέσει να εκμηδενίζω καταστάσεις, θεωρώ πως ο σκηνοθέτης Michael B. Jordan έχει μέλλον και πως στο μέλλον θα δούμε κάτι πολύ όμορφο από τα χεράκια του. Φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έχει και ταλέντο στο συγκεκριμένο τομέα, μάλλον και στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και πολύ ωραίες φρέσκες ιδεούλες. Δεν λέω άλλα, θα καταλάβετε όσοι πάτε να απολαύσετε την τρίτη ταινία Creed και όσοι την έχετε δει ήδη θα καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάω από εκεί και πέρα. Τρελάθηκα με τη μουσική της ταινίας, είμαι λάτρης γενικά της μουσικής, αλλά ιδιαίτερα της hip-hop μουσικής. Και η τρίτη ταινία Creed, παιδιά, σου κερνάει κάτι μπιτάρες που δεν γίνεται να κρατήσει το κεφάλι σου σταθερό. Θα πηγαίνει συνέχεια έτσι. Πολύ ταιριαστό soundtrack κατά τη γνώμη μου. Μπράβο σας. Έπιασα τον εαυτό μου να ξενερώνει όταν κοβόντουσαν στα μισά τα κομμάτια. Γιατί εντάξει, βλέπουμε ταινία, δεν ακούμε playlist στο Spotify. Λογικό. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι πως στο Spotify αυτό το soundtrack θα το λιώσω στο μέλλον. Πάμε παρακάτω. Εάν εξαιρέσουμε λοιπόν το θέμα με τον Rocky Balboa, γενικά το σενάριο της τρίτης ταινίας Creed θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως τίμιο. Εντάξει, γενικά του έλειπαν πραγματάκια που το εμπόδιζαν από το να γίνει από τίμιο ένα καλό σενάριο, αλλά πάνω κάτω αυτά που έπρεπε τα είχε. Για εμένα πάντως αυτό που ξεχώρισε, παιδιά, είναι η μικρή πρωταγωνίστρια της ταινίας και εννοώ την μικρή Creed, που την υποδίεται μια γλυκύτατη αλλά και πολύ ταλαντούχα ηθοποιός και μπορεί ο χρόνος που της δίνεται στην ταινία να μην είναι πολύς, αλλά είναι ουσιαστικός. Με εξαίρεση βέβαια το μικρό μυστικό που υποτίθεται ότι είχε με τον πατέρα της και νόμιζε ότι αυτό κάπου αποσκοπούσε, αλλά τελικά δεν αποσκοπούσε πουθενά. Όλα τα άλλα, ρε παιδί μου, είχαν ουσιαστικό λόγο. Και νόμιζες ότι θα έχει ουσιαστικό λόγο αυτό το μικρό μυστικό, γιατί μαζί με αυτό σεταρίστηκαν και κάποια άλλα πράγματα, κάποια προβλήματα που βγήκαν στη μέση και σε έκαναν να πιστεύεις κάτι τέτοιο. Αλλά, παιδιά, εγώ πιστεύω πως αυτή η λεπτομέρεια, αυτό το στοιχείο, θα είναι το στοιχείο που θα στηριχθεί το μέλλον του franchise Creed. Και την βρίσκω εξαιρετική ιδέα εάν τελικά γίνει αυτή η μεταφορά σκυτάλη στο συγκεκριμένο franchise. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος και ενθουσιασμένος για να δω πώς θα εκτελεστεί αυτή η ιδέα, γιατί τουλάχιστον σε αυτή την ταινία μου φάνηκε πολύ οργανική αυτή η αλλαγή. Αλλά νομίζω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο θετικό αυτής ταινίας, για το τεθωρακισμένο που πήρε στην πλάτη του όλη την ταινία και κατάφερε να καλύψει οποιοδήποτε σκηνοθετικό κενό ή οποιοδήποτε σεναριακό κενό και να φέρει δάκρυα στα μάτια μου. Hey, my man, can I help you? Let me get an autograph. No, I ain't signing an autograph, but get off my car. You don't remember me, huh? Μπορεί να φανώ υπερβολικός, δεν πειράζει, έτσι είμαι όμως, αλλά παιδιά, νιώθω ευτυχισμένος που υπάρχει ένας ακόμη ηθοποιός και μάλιστα καινούργιος που θα πηγαίνω στο μέλλον να παρακολουθώ
ό,τι ταινία και αν συμμετέχει. Ο λόγος για τον Jonathan Majors, αυτόν τον συχαμερά υπερταλαντούχο τύπο, ο οποίος μπορεί μέσα σε 20 δευτερόλεπτα να αλλάξει στη φάτσα του 15 συναισθήματα και να στα περάσει και τα 15. Ο Majors είναι ένα διαμάντι που τα επόμενα χρόνια θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας 1000%. Κόβω το χέρι μου. Πώς έκοψαν το ρόκι από αυτή την ταινία? Έτσι. Τι κι αν η ταινία βιάστηκε στο τέλος και δεν κατάφερε να σετάρει όλα όσα έπρεπε για να σε κάνει να συγκινηθείς. Τι κι αν ο χαρακτήρας που είχαν δώσει στον Jonathan Majors να υποδηθεί δεν είχε, ρε παιδί μου, τα απαραίτητα κίνητρα. Έχρισαν αμφισβήτηση στα κίνητρά του. Ο Jonathan φώναξε ως άλλος Λιακόπουλος, κάμερα σε μένα, και πήρε όλη την ταινία στις πλάτες του. Με άλλα λόγια, η τρίτη ταινία Creed θα είχε τεράστιο πρόβλημα εάν δεν είχε κάνει την κίνηση Matt να καστάρει για τον κακό της, τον Jonathan Majors. Συν ότι το παλικάρι, εκτός των άλλων, είναι και σαν ζωντανό τέρας. Πραγματικά κάνει τον Michael B. Jordan, ο οποίος είναι και αυτός full γυμνασμένος και γραμμωμένος, να φέρεται σαν τύπος που έκανε εξάμεινη συνδρομή σε γυμναστήριο και πάτησε μόνο τις τρεις πρώτες μέρες. Δεν ξέρω τι παίρνει, δεν ξέρω τι γυμναστική κάνει και πόσο γυμναστική κάνει, αλλά παιδιά, τέτοιο νταμάρι δεν έχω ξαναματάδει. Δεν ξέρω αν τελικά η Marvel καταφέρει να αξιοποιήσει στο έπακρο το συγκεκριμένο ηθοποιό μέσα από το χαρακτήρα του Kang, όποιου Kang τέλος πάντων, και αν αποφασίσει στο τέλος να του δώσει. Αλλά παιδιά, σας παρακαλώ και στο Hollywood, δώστε του ρολάρες σε ταινιάρες για να αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα του στον κινηματογράφο και σταματήστε να του δίνετε μετριότητες και να προσπαθεί το παλικάρι με το ταλέντο του και μόνο να κάνει το μέτριο τουλάχιστον καλό. Εν κατακλείδ. Σίγουρα το Creed 3 είναι η πιο αδύναμη ταινία του Creed franchise, μη σας πω η πιο αδύναμη γενικά και από όλο το Rocky franchise. Βέβαια αυτό σας το λέω με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν έχω καθαρά, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου όλες τις ταινίες Rocky. Το γεγονός όμως αυτό, το ότι είναι η χαμηλότερη ποιοτικά του franchise, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να της δώσετε και μια ευκαιρία. Είναι αρκετά τίμια σαν ταινία το Creed 3. Ο Michael B. Jordan και πάλι δίνει τον καλύτερο του εαυτό στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι συμπληρωματικοί χαρακτήρες κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους και να μην τα ξαναλέμε τώρα. Οπουδήποτε υπάρχει ο Jonathan Majors, αξίζει να επενδύσετε χρόνο και χρήμα. Συν ότι, όπως προείπα, θα δείτε πολύ ωραίες φρέσκες ιδεούλες που δίνουν μια φρεσκάδα στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος που, να λέμε τώρα και την αλήθεια, την είχε ανάγκη. Απλά θα το ξαναπώ, όταν αποφασίζεις σαν franchise να στηρίξεις τις δύο πρώτες σου ταινίες στον θρηλυκό χαρακτήρα του Rocky, δεν επιτρέπεται στην τρίτη να τον ξεχνάς εντελώς. Έτσι όπως πολύ όμορφα και οργανικά προσπαθείς να περάσεις το franchise σου στην επόμενη του μέρα, έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε και να αντιμετωπίσεις την αποκόλλησή του από έναν θρηλυκό χαρακτήρα. Και θέλω επίσης να σας πω κάτι για την εικόνα της ταινίας, γιατί παιδιά, οι δύο προηγούμενες ταινίες Creed, παρόλο που ήταν γυρισμένες με ψηφιακά μέσα και όχι σε film, σου έδιναν την ψευδαίσθηση ότι είναι, ρε παιδί μου, ταινίες που έχουν γυριστεί σε film. Κάτι που τέριαζε απίστευτα πολύ με το πηγείο franchise το οποίο στηρίζονται, το Rocky franchise. Στο Creed 3 τώρα αυτό το πράγμα μάλλον εσκεμμένα δεν επιλέχθηκε να γίνει. Όλα φαίνονται πιο clear, πιο καθαρά, πιο γυαλιστερά. Ίσως, λέω εγώ τώρα, να το μεταφράσω ως ένα ακόμη συστατικό που σου δείχνει τον δρόμο ότι το franchise πάει να χαράξει τον δικό του και όχι να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο από τις ταινίες Rocky. Το οποίο, εντάξει, εν μέρει το αποδέχομαι, ρε παιδί μου, αλλά στο δικό μου μάτι δεν έκατσε και πολύ καλά. Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι, ανυπομονώ πάρα πολύ για το μέλλον του συγκεκριμένου franchise, του spin-off franchise, του Rocky franchise, γιατί πιστεύω ότι έχει μέλλον και πολύ ωραίο. Και επίσης ανυπομονώ να δω και τον Michael P. Jordan το πώς θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, σαν σκηνοθέτης. Και για να μην ξεχνιόμαστε, Jonathan Majors, έτσι. Ένα όνομα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον και δεν μιλάω μόνο για τη Marvel, αλλά γενικά. Και τώρα ήρθε η στιγμή για την απάντηση στην ερώτηση που τέθηκε στην αρχή αυτού του βίντεο. Δεν νομίζω ότι το ξέχασα. Καταρχάς, επειδή μας συμφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα διαλέξουμε την παροιμία του όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Και η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, δηλαδή η φρεσκάδα ή εμπειρία, είναι πως αυτά τα δύο για εμένα τουλάχιστον είναι αλληλένδετα και η συνεχής αργή βελτίωση είναι πολύ καλύτερη της απότομης ανόδου. Με άλλα λόγια, ή μάλλον με πιο απλά λόγια, αυτός που θα ανέβει με τα ποδαράκια του ένα βουνό και θα φτάσει στην κορυφή, είναι πολύ πιο εύκολο να επιβιώσει πάνω στην κορυφή από κάποιον που θα πάει και θα τον αφήσει εκεί ένα ελικόπτερο. Γιατί αν υποθέσουμε πως αυτοί οι δύο είναι στην κορυφή και έχουν τις ίδιες ακριβώς γνώσεις, αυτός που έχει ανέβει με τα ποδαράκια του θα έχει προλάβει αυτές τις γνώσεις να τις εξασκήσει και να τις βελτιώσει όσο ανέβαινε. Και δεν θα κάνει το λάθος, όπως έκανε ο Michael B. Jordan στη συγκεκριμένη περίπτωση, να προσπαθεί να πειραματιστεί με αυτές τις νέες ιδέες σε ένα τόσο μεγάλο project. Εύχομαι λοιπόν να περάσετε τέλεια όσοι αποφασίσετε να πάτε να δείτε την τρίτη ταινία Creed στον κινηματογράφο.
Και όσοι ήδη έχετε πάει και την έχετε δει, θα χαρώ πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να μου γράψετε την άποψή σας για την ταινία κάτω στα σχόλια. Εγώ είμαι ο Θωμάς, αν για κάποιο λόγο δεν χόρτασε στη φάση που μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, να βγαίνετε έξω και να περνάτε όλοι όμορφα. Τα λέμε!